Να τραγουδάς, να χορεύεις. Εγώ τη Δευτέρα που έρχεται έχω κλείσει ένα ταξίδι. Ναι. Θα έχεις προλάβει να έρθεις να πάρεις την εκπομπή ή να το καθυστερήσω? Ναι. Πέτρο μου, λυπάμαι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Έλα, αγάπη μου. Θέλω να πάω ταξίδι, είμαι κλεισμένο. Οι αρμοδιότητες μου δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Εγώ δουλεύω για το Just. Α, κρίμα, γιατί εμείς χαρήκαμε όλοι εδώ. Δεν είναι. Τι λες, ρε Ζέτα, εδώ πέρα έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε κάνει μπάνιο που θα έρθεις. Μη χαίρε. Ο Ογκαρέζο. Γιατί δεν έρχεται. Ο Ογκαρέζο, ακούω τον Ογκαρέζο. Ναι. Πες το πάλι. Εμένα περίμενες για να κάνεις μπάνιο, βρε. Είδατε, ρε παιδιά, σας τα έλεγα. Με αυτή θα ταιριάζαμε, άρε. Διώστε τον αυτόν. Ο Ογκαρέζος θέλει να φύγω για να έρθεις. Είσαι πιο όμορφη από μένα, λέει. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Με είδε με αγαπάει πολύ, το ξέρω. Με είδε με περούκα. Και Ζέτα, δεν κουνάμε. Δεν ξέρω αν στάπανε, ο Άρης είμαι. Εμείς δεν το κουνάμε εδώ από το πανελάκι. Άρη μου. Ναι, καλημέρα. Δεν το κουνάμε εδώ, θα μείνουμε, θα περιμένουμε. Τι γίνεται? Είμαι καλά, Άρη μου, δεν βλέπεις τι ωραία που είναι εδώ. Τι συζητάμε τώρα, εδώ πέρα σας θα λέω. Θα φέρει πάνελ του 6 από εκεί. Να μπορούσα να μείνω και ένα μήνα εδώ, δεν θα με ενοχλούσε. Φέρε, αντί για αυτούς εδώ, να φέρεις παιδιά από το χωριό εκεί. Να κάνετε. Περισσότερο να σου κάνουν, πες. Είμαι σίγουρη ότι είναι 2-3 ερωτήσεις που έχεις βαρεθεί να σε ρωτάνε. Έχω βαρεθεί, όπως έχω ξαναπεί, να με ρωτάνε πότε και αν θα παντρευτώ. Και τώρα τίνει να συναγωνιστεί αυτή την ερώτηση και το αν θα κάνω πρωινό. Ναι, τέλεια. Έλα εσύ τώρα, μπράβο σου. Λοιπόν. Ζέτα, να σε ρωτήσω κάτι. Εικάζεται ότι απέναντι. Αν θα κάνω πρωινό. Όχι! Εμείς είπαμε να εδώ. Αν θα κάνεις πρωινό την ώρα που θα παντρεύεσαι. Να σου πω, εικάζεται ότι απέναντι σου γράφεται ήδη πάρα πολύ έντονα. Απέναντι από το Just the Two of Us θα βρίσκεται το The Voice. Εσύ είσαι πολεμίστρια τέλος πάντων και στην τηλεθέαση. Σε τρομάζει αυτό καθόλου αν θα έχεις απέναντι σου το Γιώργο Λιάγκα και το The Voice? Αυτό το concept που είναι ένα πολύ επιτυχημένο στο εξωτερικό show. Εμένα δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα. Έχω αποφασίσει και έχω... Τα έχω, λίγο, έχω κάτσει και τα έχω πει με τον εαυτό μου και έχω αποφασίσει ότι αυτά δεν με απασχολούν. Το τι θα κάνει το κανάλι είναι δικό του θέμα. Το τι θα κάνουν τα άλλα κανάλια είναι επίσης δικό του θέμα. Εγώ θα κάνω αυτό για το οποίο με κάλεσαν να κάνω. Και τίποτα παραπέρα. Όσον αφορά... δεν ξέρω ποια μέρα θα παιχτεί το Just ακόμη. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω από μένα. Όχι, γράφουν διάφορα για τις Τετάρτες και γιατί αυτά, άσχετο, αλλά αυτό γράφεται παντού ότι πάνε Τετάρτη και τα δύο. Γι' αυτό σε ρώτησε. Δεν με απασχολεί, να σου πω την αλήθεια. Θα είναι δύο καλά δυνατά σοου και θα έχει ο κόσμος επιλογές. Σωστά. Ναι. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις διαφορετικά στο επόμενο βήμα των σοους που είναι το Just για σένα? Κοίταξε, καλούμε να παρουσιάσω ένα σοου τώρα από το λίγο που έχω σκεφτεί, γιατί ακόμη δεν έχω σχεδιάσει το μυαλό μου πώς θα είναι, ούτε το έχω δει. Είμαστε ακόμη στις πρώτες συζητήσεις, αλλά καλούμε να παρουσιάσω ένα σοου το οποίο είναι ένα φορμάτ, έχει συγκεκριμένους κανόνες και θα κάνω αυτό, δεν μπορώ να ξεπεράσω τα όρια πάρα πολύ. Και δεν είμαι και το θέμα εγώ επίσης, θέλω να σας πω. Το θέμα είναι οι διαγωνιζόμενοι για μία ακόμη φορά. Ισχύει. Ναι, ας αυτό νομίζω, αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη φορά, με τον Γιώργο, υπήρχε μεγαλύτερη κινητικότητα και μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτός αν το έκανε ο Γιώργος από μόνος του αυτό, ο Καπουζίδης εννοώ, συμμετοχή στο σοου, δηλαδή δινόταν, τραγούδαγε, έπαιζε, δηλαδή θυμάσαι ήταν υπερκινητικός, που είναι υπερκινητικός. Μια πρόζα, ναι. Δεν ήταν σε πιο στατικό παρουσία. Νομίζω ότι ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Ναι, ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Πάντως η Ζέτα, συγγνώμη μου που σε διακόπτω. Νομίζω ότι είναι μια δική του πρωτοβουλία. Έχει δίκιο η Ζέτα, γιατί σε σύγκριση και με το. Δεν τίθεται θέμα σύγκριση, αλλά με ένα άλλο project που είναι το Dancing, υπήρχε η κριτική επιτροπή, ο παρουσιαστής και οι διαγωνιζόμενοι. Εδώ υπάρχουν και οι tutors, οι λεγόμενοι οι εκπαιδευτές, που είναι ονόματα του τραγουδιού. Οπότε ναι, υπάρχει και αυτή, και αυτός ο παράγοντας. Δεν είναι δηλαδή μόνο. Ξέρεις. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε η θέση του παρουσιαστή πρέπει να πηγαίνει ένα βήμα πίσω για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Ζέτα, θέλω να σε ρωτήσω. Ισχύει αυτό που γράφανε χθες ότι συζητάς για τη μελωδία της ευτυχίας του χρόνου με τον Μιχάλη? Είναι και αυτό στο ράδιο Αρβίλα. Α, και ότι μαλώνεις γράφουνε για το ρόλο. Α, ότι πρέπει να είναι ο Μιχάλης. Επίσης, άλλη μια ερώτηση που μου έχει γίνει πάρα πολλές φορές είναι αν θα παίξω του χρόνου στο θέατρο με τον Μιχάλη. Έχω απαντήσει ότι δεν θα παίξω, όπως γενικά απαντώ όχι, αλλά δεν θα παίξω. Μην τσατίζεσαι, μην τσατίζεσαι. Μην τσατίζεσαι, κορίτσι μου, χάνεις το δίκιο σου. Μελωδία της ευτυχίας, όλα θα τα κάνεις γάμο. Πρωινό, μελωδία της ευτυχίας, γάμο, τι άλλο. Εγκυμοσύνη, τα πάντα. Παιδί.
Σκυλή. Δεν μπορώ να ακούσω τώρα τι λέτε. Όχι, λέμε, θα τα κάνεις όλα. Μελωδία της ευτυχίας, πρωινό, γάμο, παιδί. Όλα. Α, μπήκε και το παιδί στη μέση. Ζήτα, να σε ρωτήσω κάτι, ροζ, παύλα, κίτρινο. Όχι. Ναι. Τι θέλεις, Άρη? Χαίρομαι που κατάλαβες τον Άρης. Πότε μίλησες τελευταία φορά με τον Νίκο Μουτσινά για τα σχέδιά σας στο τηλέφωνο? Άφησέ με, Άρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Μουτσινάς είναι φίλος μου και μιλάμε όποτε θέλουμε στο τηλέφωνο. Πολύ ωραία.